ήταν πόλοι. Οι καταθέσεις γύρω από το τι συνέβη το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, δεκάδες. Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα κατέρε η υπερασπιστική του γραμμή. Έπρεπε λοιπόν να διασκευάσει κάπως την πρώτη του απολογία. Και το έκανε. Αυτό που δεν έκανε ο Γιώργος Δρουπακιάς είναι να παρνηθεί την οργάνωση. Μένει πιστός στη γραμμή της Χρυσής Αυγής. Όλους τους καλύπτει. Δεν ξέρει, υποτίθεται, τίποτα. Στην πρώτη του απολογία, ο Γιώργος Δρουπακιάς υποστήριξε πως στις 10 παρατέταρτο το μοιραίο βράδυ πήγε μόνος του σε καφετέρια στην Παναγή Τσαλδάρη, όπου εκεί παρέμεινε έως τη δολοφονία. Εχθές άλλαξε ρότα. Ήμουν στο σπίτι μου, είπε, και έβλεπα τηλεόραση. Ήταν προσχεδιασμένη η δολοφονία. Όπου και αν βρισκόταν, το δεδομένο είναι πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο Δήμου, τον απόστρατο συγκατηγορούμενό του δηλαδή. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, τον πήρε τηλέφωνο, ενώ όσο εκείνος ήταν στην καφετέρια, έτσι για να τα πούνε. Η δεύτερη εκδοχή αλλάζει όλα τα δεδομένα, ανατρέποντας επί της ουσίας την βασική υπερασπιστική γραμμή πως τυχαία βρισκόταν στο σημείο. Προφανώς δεν μπορούσε να αρνείται το προφανές με τόσες μαρτυρίες και καταθέσεις. Τι παραδέχτηκε λοιπόν εν ολίγης? Πως ο Δήμου τον πήρε τηλέφωνο για να πάει αμέσως στην τοπική. Είναι προφανές από τα λεγόμενά του ότι δόθηκε εντολή για κινητοποίηση. Στη νεότερη κατάθεσή του αναγκάστηκε μάλιστα να παραδεχθεί ότι ήταν παρόν στην τοπική εκείνο το βράδυ και ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης. Εδώ μπαίνει στο προσκήνιο και ο προφυλακισμένος για συνέργεια στη δολοφονία Γιάννης Καζαντζόγλου. Στην πρώτη του κατάθεση ισχυρίζεται ο Ρουπακιάς πως τον πήρε τηλέφωνο για να πιούν καφέ, αλλά ο Καζαντζόγλου δεν το σήκωσε. Στη δεύτερη εκδοχή, ως διαμαγείας, ο Καζαντζόγλου είναι παρόν και μέλος της ομάδας που ξεκινά για το κερατσίνι. Και φτάνουμε στη στιγμή της εν ψυχρό δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στην πρώτη του απολογία έχει υποστηρίξει πως κατέβαινε πεζό στην Τζαλδάρη πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό του και έπεσε πάνω σε ένα καυγά φιλάθλων, όπως έλεγε. Δεύτερη εκδοχή τώρα. Φτάνει με το αυτοκίνητο ακολουθώντας, υπενθυμίζουμε, το χρυσαυγίτικο κονβόι μηχανών και μπαίνει ανάποδα στην Τζαλδάρη για να παρκάρει γρήγορα. Ο πρώτος που βλέπει μπροστά του κατά τη χθεσινή εκδοχή είναι ο Παύλος Φίσας, ο οποίος ισχυρίζεται τώρα του επιτέθηκε και άρχισε να τον χτυπά. Απολογούμενος ωστόσο στην ανακρίτρια του Πειραιά, είχε υποστηρίξει ότι ήταν οι φίλοι του Παύλου Φίσα που τον χτυπούσαν και ότι εκείνος έτυχε να πέσει στο σουγιά του. Τι τελικά δεν άλλαξε? Τα όσα υποστηρίζει για τη σχέση του με τη Χρυσή Αυγή. Επιμένει ο Γιώργος Δρουπακιάς πως είναι ένας απλός υποστηρικτής. Και ας παραδέχθηκε πως τον πήραν τηλέφωνο να πάει αμέσως στην τοπική, αυτόν έναν απλό μέλος. Και ας παραδέχθηκε πως συμμετείχε στο τάγμα εφόδου. Και μια τελευταία λεπτομέρεια, ίσως, αλλά με το νόημά της κι αυτή. Είχε πει λοιπόν πως ως απλό μέλος είχε πάρει μέρος σε διανομή τροφίμων στην Αθήνα και σε μια εκδρομή στον ΕΔΑ. Μετά την αποκάλυψη του Α για την παρουσία του και στο Μελιγαλά, θυμήθηκε να το προσθέσει και αυτό. Την ίδια ώρα, με εντολή του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, αναστέλλονται για 30 ημέρες τα καθήκοντα του χρυσαυγίτη ψυχιάτρου Κωνσταντίνου Παρασχάκη, ο οποίος εμπλέκεται στην παροχή αδειών οπλοφορίας σε μέλη της Χρυσής Αυγής, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελία. Αύριο εντωμεταξύ θα συνεδριάσει η Ολομέλεια Εφετών, η οποία αναμένεται να αναθέσει την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης Χρυσή Αυγή σε εφέτη ειδικό ανακριτή. Λοιπόν, να πάμε και πάλι στο Κοροπή και στο Μουσείο του κ. Πάλι, όπου βρίσκεται η Ρο Καριοφίλη. Η Ρο ήδη...